Γιατί εγώ είμαι εισαγωγέας, rapid test από την αρχή μου, να πρώτος που τα έφερα. Ναι. Και δεν μπορώ να ακούω, συγγνώμη, χαζομάρες να βγαίνουν και να λένε και να κορυδεύουν τον κόσμο. Αυτό εδώ, το οποίο το ελληνικό κράτος έχει δώσει μισό δις για να τα αγοράσει από την Ελλάδα, από χοντρεμπόρους, το αγοράζει 80 λεπτά. Ξέρετε πόσο το πουλάνε και πόσο το κάνουν οι πολίτες στα φαρμακεία. 5 έως 10 ευρώ. Και αφήστε τα φαρμακεία, καλά κάνουν οι άνθρωποι. 7 έως 10 ευρώ. Λοιπόν, το 5 που το έδωσα. Εντάξει, οκ, λοιπόν. Ακούστε το εξής. Mm-hmm. Γιατί το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να πάει να εισάγει αυτά τα rapid test, τις μάσκες, τις φόρμες, που μιλάμε γύρω στα 5 δισεκατομμύρια ως ώρας που έχει χαλάσει, που θα ήταν ένα δις. Mm-hmm. 4 δισεκατομμύρια. Θυμάστε που το συζητάγαμε πάλι από την αρχή για τις υπερχρεώσεις στους Δήμους, στις μάσκες και όλα αυτά που σας τα έλεγα και φώναζα. Και είχατε καταγγείλει και ένα θέμα με έναν φωτογραφικού τύπου διαγωνισμό και λοιπά, πάλι για διαγνωστικά τεστ. Μπράβο, και υπάρχουν αυτά. Και σας είχαμε πει να επικοινωνήσω στον εισαγγελέα, να μιλήσει, να του πω και τι είναι και ποιο είναι. Λοιπόν, θέλετε να σας πω για τις μάσκες, τις K95 έχουν κόστος 8 λεπτά στο εργοστάσιο. Τα φαρμακεία τους πουλάνε 1 ευρώ. Εγώ δεν πιάνω τους ανθρώπους στα φαρμακεία. Καλά κάνουνε. Mm-hmm. Είναι ελεύθερη αγορά και είμαι υπέρ εγώ της ελεύθερης αγοράς. Σας μιλάω για το κράτος. Για το πώς αγοράζει το νοσοκομείο τη μάσκα, πώς αγοράζει το ποδονάριο, πώς αγοράζει το σκουφί του, την ποδιά του, την ένεση που κάνουμε. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Μάλιστα.